Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από τον Ψαλμό 27. Ψαλμός 27, σελίδα 705, Ψαλμός 27 από την Καινούρια Μετάφραση. Κύριε φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζήγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκοντάψαν και έπεσαν. Κι αν συναχτεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα από τον Κύριο ζήτησα, και πάλι αυτό ζητάω. Στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω. Την χάρη του Κυρίου θα θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί μέσα στη σκηνή του θα με προστατέψει την μέρα του κακού. Στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει. Πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες θριάμβου στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμωδήσω και θα παιανίσω για του Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες, αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μην κρύβεσαι από μένα. Το δούλος οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ σου ο βοηθός μου. Μη μ' αφήσεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και Σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδήγησέ με το σωστό, σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις. Γιατί ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλλή μονό μου, αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τα αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε, ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα, αυτό το πνευματικό θησαυρό που είναι ο δικός του Άγιος Λόγος. Ας ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Θα διαβάσουμε την παράγραφο των εδαφείων 22 μέχρι και 32 από την Καινούρια Μετάφραση, σελίδα 26 από την Καινή Διαθήκη. Ματθαίος, κεφάλαιο 14, σελίδα 26 από την Καινή Διαθήκη, από το στίχο 22. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού τους διέλυσε, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν και όλα στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε, «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος το αποκρίθηκε, «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας τα νερά». Και εκείνος του είπε, «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές, «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει, «Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν, λέγοντας, «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». Ο Θεός, αδελφοί, μέσα στο Λόγο Του μας ταπεινώνει όλους όσοι αποφάσισαν με τη χάρη Του να Τον ακολουθήσουν, λέγοντας ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου, οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας.
Και αν είμαστε ειλικρινείς, θα ομολογήσουμε ταπεινά ότι στο ταξίδι αυτό, στην πιο γλυκιά περιπέτεια της πίστης, σε αυτό το συναρπαστικό ευλογημένο ταξίδι, είναι πολλές οι φορές που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, είναι πολλές οι φορές που τα ερωτηματικά παραμένουν, είναι πολλές οι φορές που θα πούμε «Γιατί, Θεέ», και εδώ παρένθεση, μη διστάζεις να του λες «Γιατί». Αν διαβάσετε το βιβλίο των Ψαλμών, είναι γεμάτο από τα «Γιατί» και ένα σωρό ερωτήσεις του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού και των άλλων ψαλμωδών. Ο Χριστός μας στο Σταυρό εξαγίασε τα «Γιατί», φωνάζοντας Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Την ίδια ώρα, προσέξτε εδώ πάρα πολύ, η συμπεριφορά του Κυρίου μας στη διακονία του και του Θεού Πατέρα απέχει πάρα πολύ σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη δική μας συμπεριφορά. Άλλη μια φορά. Η συμπεριφορά του Χριστού μας και του Θεού μας, το Λόγο του, απέχει πάρα πολύ από τη δική μας συμπεριφορά. Για παράδειγμα, διαβάζουμε όταν ο Ιησούς, ο Κύριος μας, έμαθε ότι ο πρόδρομός του, ο βαπτιστής, ρίχτηκε στη φυλακή. Τι διαβάζουμε? Πήγε, τον επισκέφθηκε και τον ελευθέρωσε? Πήγε, τον επισκέφθηκε και τον ενθάρρυνε? Τίποτα, αδελφοί. Διαβάζουμε το εξής περίεργο που χτυπάει και προσβάλλει τη δική μας ανθρώπινη λογική και το δικό μας συναισθηματικό κόσμο. Αναχώρησε σε άλλο τόπο. Δεν έστειλε ούτε έναν από τους 12, ούτε έναν από τους 70, έτσι ώστε ύστερα από λίγο ο άνθρωπος που είδε τους ουρανούς να ανοίγουν, το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει εν είδη περιστεράς, ο άνθρωπος που ξανά και ξανά είπε «Ιδού αμνός του Θεού», που κήρυξε γι' αυτό να θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, στέλνει δύο μαθητές του για ρωτήστε τον «Εσύ είσαι» ή κάποιον άλλον περιμένουμε και προσδοκάμε? Και ας είμαστε ειλικρινείς, τι ποιμένας και τι πρεσβύτερος και τι πρεσβύτερη θα ήταν αυτή που ένας τέλεχος μεγάλο της Εκκλησίας, ένας πρεσβύτερος, ένας από τους ποιμένες, θα ήταν στη φυλακή και ο άλλος ποιμένας και οι πρεσβύτεροι δεν θα πήγαν να τον επισκεφτούν? Σκάνδαλο. Στην αφήγησή μας δεν υπάρχει λογική ανθρώπινη. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε. Ινάγκασε, λέει το κείμενο. Ανάγκασε, υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να τον περιμένουν. Και μέχρι να τον περιμένουν, τι έγινε? Για να θυμηθούμε, κοιτάξτε το πλαίσιο επιγραμματικά. Ισίγος 24, στο μεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης. Προσέξτε. Και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Το καΐκι στη μέση της λίμνης. Το πέδευαν τα κύματα και ο άνεμος ήταν αντίθετος. Σήμερα κάποιος από μας μπορεί να νιώθει έτσι. Χθες κάποιος άλλος. Αύριο κάποιος άλλος. Σήμερα εγώ. Αύριο εσύ. Μεθαύριο κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Για να θυμηθούμε το νόμισμα με τις δύο πλευρές. Στη μια πλευρά, θυμίζω, λέμε αμήν με την καρδιά μας. Στην άλλη πλευρά δεν λέμε κανένα αμήν. Μόνο αν δουλέψει η χάρη του Θεού και οριμάσουμε, λέμε αμήν και στη δεύτερη πλευρά. Σε ποια πλευρά του πνευματικού νομίσματος λέμε αμήν? Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, για να μην χαθεί καθένας που θα πιστέψει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή, και όλη η Εκκλησία λέει αμήν. Η άλλη πλευρά του πνευματικού νομίσματος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, η μια πλευρά, η άλλη πλευρά. Ο Κύριος, όποιον αγαπά, ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Γιατί είναι μαζοχιστής? Όχι. Γιατί θέλει να βγάλει στο φως, θέλει να βγάλει στο προσκήνιο όλο το πνευματικό θησαυρό που η χάρη του αρχίζει να σχηματίζει στον πυλό μας. Άλλη μια φορά. Θέλει να βγάλει στην επιφάνεια όλο τον δυνητικό πνευματικό θησαυρό που η χάρη του θα χτίσει στη ζωή μας. Θυμηθείτε εκείνη την ανώνυμη γυναίκα που βασανιζόταν το κοριτσάκι της ξανά και ξανά
«Κύριε Ιησού, γέ του Δαβίδ, ελέησόν με». Και η πρώτη ανταπόκριση σοκ του Χριστού μας, «Ο δε, ο Κύριος, ο Χριστός όμως, δεν απεκρίθη σε αυτήν λόγο». Και έχουμε βιώσει τι γίνεται όταν η καρδιά λιώνει, όταν η ψυχή εκχύνεται και βιώνεις το «δεν απεκρίθη λόγο». Όταν φαίνεται ότι απουσιάζει, όταν φαίνεται ότι αδρανεί, όταν φαίνεται ότι αδιαφορεί. Και τότε η τοποθέτηση του Ισαΐα, «εγώ θα προσμένω τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπό του». Και επ' αυτόν, πάνω σε αυτόν θα είμαι πεπιθός, θα έχω την εμπιστοσύνη μου. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου. Είναι μέρες τώρα που κάνω, καθώς προσεύχομαι μεταξύ άλλων για τον εγγονό του Γιάννη Διφαντίδη, τον μικρό Φίλιππο, την ανιψιά μου, τη μικρή Ράνια και φυσικά τον Θόδωρο τον Χριστίδη. «Κύριε, με ένα σου νεύμα λύνεται η γλώσσα του Θόδωρου. Με ένα σου νεύμα σταματούν οι επιλεπτικές κρίσεις στον μικρό Φίλιππο. Με ένα σου νεύμα λύνεται η γλώσσα της ανιψιάς μου, της Ράνιας». Και επειδή ο Χριστός εξαγίασε το γιατί στο Σταυρό, γιατί φαίνεσαι απόν, γιατί φαίνεσαι σκληρός στην κοιλάδα, γιατί φαίνεσαι ασπλάχνος, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλάκια, στα κοινάρια. Και τότε η τοποθέτηση, «ναι Κύριε, ναι Κύριε, αλλά και τα κοινάρια και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων τους». Τους ανάγκασε λοιπόν. Και ας είμαστε ειλικρινείς, πόσο χρειαζόμαστε και πόσο λαχταράμε και την παρουσία του Κυρίου στην κοιλάδα και προπάντω την επέμβαση του Κυρίου στην όποια κοιλάδα. Και βέβαια την ευλογία την περιμένουμε ή δυνατόν χθες, όχι απλά σήμερα. Έτσι. Αλλά διαβάζουμε, 25, «κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη». Στην πορεία της πίστης, παιδί του Θεού, ο Κύριος σου θα έρθει όταν δεν τον περιμένεις. Το θαύμα θα γίνει όταν δεν το προσδοκάς. Πολλές φορές το θαύμα δεν θα γίνει όταν το περιμένεις και εκχαίεις την ψυχή σου στον Κύριο. Πολλές φορές ο Κύριος δεν θα έρθει όταν εσύ τον λαχταράς. Έχει το δικό του timing, έχει τη δική του ώρα, έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα. Και μια και λέμε για το χρονοδιάγραμμα, ήδη έχει διδάξει τους μαθητές του, αντιπαραβάλλοντας και συγκρίνοντας την αγάπη προς το Θεό με την όποια άλλη αγάπη σε όποιο άλλο επίπεδο, φυσικό, φιλικό, οικογενειακό, συγγενικό. Αυτός που, αν δεν μισήσεις, λέει, όχι με την κυριολεκτική έννοια, αλλά αν συγκρίνεις τις δύο αγάπες, η δεύτερη αγάπη σε σχέση με την πρώτη να φαίνεται σαν μίσος, εδώ φαίνεται σαν μίσος η συμπεριφορά του, τους αφήνει να βασανίζονται και αυτός λέει, ανεβαίνει στο βουνό να κάνει τι, πάρει καθαρό αέρα, όχι, να προσευχηθεί. Αφού έχει περάσει μια απίστευτη διακονία, έχει ταΐσει 5.000 άνδρες μαζί με τα γυναικόπαιδα, 10-15.000 κόσμος, έχει εκβάλει δαιμόνια, έχει κάνει θεραπείες, ήθελε πάντοτε η πηγή και η βάση της διακονίας του να είναι ο πατέρας και όχι η διακονία. Η πηγή της ζωής του να είναι ο Θεός και όχι η διακονία. Η ευλογία του να είναι το πρόσωπο του πατέρα και όχι η διακονία. Γι' αυτό ξανά και ξανά, ενώ θεραπεύει, εκβάλλει δαιμόνια, αυτός δε όμορφος στο κείμενο, «ειν υποχωρών και προσευχόμενος». Και απίστευτα πράγματα. Από τη μια διαβάζουμε «και διενυκτέρευε στην προσευχή» και από την άλλη «και ενώ ήταν, λέει, όρθρος βαθύς, σηκωθείς, πήγε σε έρημο τόπο και εκεί προσευχόταν». Και ο Χριστός μας τους παρουσιάζεται όχι στην ώρα που περίμεναν, όχι με τον τρόπο που περίμεναν, αλλά με έναν τρόπο που αυθόρμητα είπανε «φάντασμα είναι». Δεν ήταν καθόλου φάντασμα. Και τα όμορφα λόγια του Κυρίου, 27. «Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε, θάρρος, υπογραμμίστε τη λέξη, πριν από το μη φοβάστε, εγώ είμαι. Εγώ είμαι». Πόσες φορές χτυπάω και με τα εγγόνια, η Ελίζα, ποιος, εγώ είμαι. Ναι, παππού,
ξέρει τη φωνή και ξέρει την καρδιά. Αν γνωρίζεις τη φωνή και την καρδιά του Πατέρα, εγώ είμαι, σταματάνε οι φόβοι. Εγώ είμαι. Γι' αυτό μη φοβήστε. Το ερώτημα, αδελφοί μου, είναι ποιος είσαι εσύ. Άλλη μια φορά, σαν Ευαγγελικοί, ξέρουμε πάρα πολλά για τον Θεό, αλλά δυστυχώς ξέρουμε πάρα πολύ λίγο τον Θεό. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Εγώ είμαι, εγώ είμαι. Και τώρα μπαίνουμε σε όμορφα νερά. Ο Πέτρος το αποκρίθηκε, Κύριε, αν είσαι εσύ. Προσέξτε, προσέξτε. Προσέξτε πώς ένδοξα περιορίζεται η πίστη, πώς ένδοξα περιορίζεται η πορεία η πνευματική του πιστού. Δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου, πώς, περπατώντας τα νερά. Αδελφοί, η πορεία που έχουμε μπροστά μας είναι περπάτημα στα νερά. Άλλη μια φορά. Η πορεία που έχουμε μπροστά μας είναι περπάτημα στα νερά. Οι ανάγκες δίπλα μας, τόσο οι δικές μας, όσο αγαπητών προσώπων, όσο αδελφών εν Χριστώ, όχι μόνο δεν μειώνονται καθώς μεγαλώνουμε, πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται οι προσωπικές μας ανάγκες, οι οικογενειακές μας ανάγκες, τα παιδιά για τους πιο μεγάλους, τα εγγόνια, οι αδελφοί στην εκκλησία. Γίνεται χαμός κυριολεκτικά. Είναι περπάτημα πάνω στα νερά. Και η πίστη περιορίζεται ένδοξα στο Λόγο του Θεού και σε μια γνήσια οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δώσε μου εντολή να περπατήσω στα νερά. Και του λέει, έλα. Και χρειαζόμαστε σήμερα να κάνουμε ένα άλμα, να μπούμε στο πλαίσιο μιας πλέον περιπετειώδους πνευματικής πίστης και πορείας, για να βιώσουμε τα θαυμαστά του Κυρίου. Μόλις σας στον Ψαλμό 105, θυμάμαι καλά, τι όμορφη εικόνα είναι αυτή. Αυτοί, λέει, που θέλουν, που κατεβαίνουν στα πλοία, με πλοία στα βάθη, στη θάλασσα, και κάνουν, λέει, εργασίες σε ύδατα πολλά, σε νερά πολλά, θυμηθείτε μαζί μου, αυτοί βλέπουν. Τι βλέπουν? Τα θαυμάσια του Κυρίου. Πού γίνονται τα θαυμάσια του Κυρίου? Στα βάθη. Στα βάθη. Αυτοί που κάνουν εργασίες, που κατεβαίνουν με πλοία και κάνουν πολλές εργασίες. Πού? Στα βάθη. Αυτοί βλέπουν. Τι βλέπουν? Τα θαυμάσια του Κυρίου. Αν θες πνευματικά μια ζωή να ψαρεύεις τα ρηχά, θα μείνεις εκεί στα ρηχά. Αν όμως αποφασίσεις να μπεις μέσα, βλέπουν, λέει, τα θαυμάσια του Κυρίου. Αλλά τότε κάτι γίνεται παράλληλα με εδώ. Τότε, λέει, αυτός που είναι κυρίαρχος προστάζει και γύρεται και σηκώνεται άνεμος και τα κύματα βοούν και είναι θαυμαστό το τι συμβαίνει. Σύονται, λέει, τότε και κλονίζονται ως ο μεθείων, όπως ο μεθυσμένος, για να τους φέρει ο Θεός πού? Θυμηθείτε μαζί μου, θα το πω αργά, όπως το ξέρουμε την παλιά μετάφραση και το μεταφράσουμε, και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Και όλη τους η σοφία χάνεται. Εκεί θέλει να σε φέρει ο Θεός. Είμαστε πολύ δυνατοί, είμαστε πολύ σοφοί, και θυμηθείτε ποιους εκλέγει ο Θεός. Ο Θεός δεν εξέλεξε, λέει, τους σοφούς αυτού του κόσμου. Ο Θεός δεν διάλεξε τους δυνατούς αυτού του κόσμου. Ο Θεός δεν διάλεξε... Μάλλον διάλεξε τα ασθενή για να καταργήσει τα δυνατά, τα ισχυρά, και ανεβάζει τον πύχη τα μη όντα. Αυτοί που λογαριάζουν τον εαυτό τους σε σχέση με τα θαυμάσια του, τίποτα. Δεν έχω αν δεν μου δώσεις και δεν γνωρίζω αν δεν μου αποκαλύψεις. Έτσι λοιπόν, πάσα όλη τους η σοφία χάνεται. Τότε τι κάνουν? Θα δούμε σε πολύ λίγο ό,τι έκανε ο Πέτρος. Τότε κράζουν στον Κύριο. Και έρχεται και τους οδηγεί. Κατευνάζει την ανεμοζάλη τα πάντα και τους οδηγεί, λέει, στον επιθυμητό λιμένα αυτόν. Έλα, του λέει ο Κύριος, και είναι εντυπωσιακό. Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά. Τι όμορφο είναι αυτό στο ταξίδι και στην πορεία της πίστης. Όταν επί τη βάση του Λόγου του Θεού
περπατάς πάνω στα νερά, στα κύματα των δυσκολιών, των κοιλάδων, κάνεις πνευματικό windsurfing. Δεν έχεις πρόβλημα γιατί σε ξεπέρασε από το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα είναι και μένει στη θέση του. Ενώ το πρόβλημα είναι στη θέση του, εσύ δεν έχεις πρόβλημα γιατί σε έχει σηκώσει πάνω από το πρόβλημα η χάρη του Κυρίου. Τι γίνεται όμως στην πορεία? 30. Βλέποντας όμως, ερχόμαστε στο πεδίο των αισθήσεων τώρα, και βλέποντας και η ακοή, και μετά ακολουθεί η λογική, βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, ο φόβος φοβήθηκε. Προηγουμένως είχαν ακούσει «εγώ είμαι, μη φοβάστε». Βλέποντας τον άνεμο και τα κύματα και ακούγοντας κιόλας παράλληλα, ο φόβος και άρχισε να καταποντίζεται. Κρατήστε αυτά τα δύο. Άρχισε να περπατά και άρχισε να καταποντίζεται. Να σου πω κάτι που το βιώνω χρόνια. Και τα δυο θα τα ζήσεις. Και θα περπατάς στα νερά και θα αρχίσεις να καταποντίζεσαι. Άλλη μια φορά. Και θα αρχίσεις να περπατάς στα νερά επί τη βάση του λόγου και των υποσχέσεων και θα αρχίσεις να καταποντίζεσαι. Προσέξτε όμως κάτι. Κάθε φορά που αρχίζω να καταποντίζομαι, μία φρασούλα. Κύριε! Μια λέξη. Άλλη μια φορά. Κάθε φορά που αρχίζω να καταποντίζομαι, δεν παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου. Κάθε φορά που αρχίζω να καταποντίζομαι, μία λέξη. Κύριε! Αμέσως! Προσέξτε πότε φώναξε Κύριε και αρχίσας να καταποντίζετε. Στην ποιμαντορικά μου καθήκοντα, καθώς διαλύεται ο θεσμός της οικογένειας, ένας τομέας γιατί είναι πάρα πολύ, η ερώτηση μόνιμη, καλό μου παιδί, καλό μου κορίτσι, πότε άρχισαν τα προβλήματα? 5 χρόνια, λέει, αδελφέ Γιώργο, 10. Τώρα ήρθες. Γιατί ήρθες τώρα? Έλα το δεύτερο μήνα, τον τρίτο, τον τέταρτο. Μπας και σωθεί ό,τι είναι να σωθεί. Μετά από 3, 5, 10 χρόνια, να κάνουμε τι? Τι να κάνουμε? Κύριε, σώσε με. Πότε? Όχι όταν καταποντιστώ. Όχι τότε. Κάντο και τότε, αλλά όχι τότε. Αρχίσας να καταποντίζετε. Και ο Χριστός μας, αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει έναν χαρακτηρισμό που είναι δικός μας. Είναι δικός μου και είναι δικός σου. Ολιγόπιστε. Και μη μου πεις ότι δεν είμαστε τέτοιοι. Ολιγόπιστε. Γιατί σε κυρίευσε αμφιβολία. Ιστή εδίστασας, όπως το ξέρουμε στο κείμενο. Γιατί δίστασες? Εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Έλα. Ξανά πάλι. Εγώ είμαι. Μη φοβάσαι, έλα. Ολιγόπιστε. Θα δεχτώ αυτό τον τίτλο. Είμαι ολιγόπιστος. Και θυμόσαστε, είναι εντυπωσιακό, μια φορά στη διάρκεια της διακονίας του, οι δικοί του, οι μαθητές του, που τους αγαπούσε, όλοι μαζί του είπανε «Κύριε, αύξησέ μας την πίστη». Αύξησέ μας την πίστη. Θυμηθείτε, είναι εντυπωσιακό, τι προηγήθηκε για να του πούνε «αύξησέ μας την πίστη». Κύριε, του λέει ο Πέτρος, πόσες φορές αν αμαρτήσει ο αδελφός μου σε μένα θα τον συγχωρέσω έως 7? 7 φορές. Για να πει ο Χριστός, δεν σου λέω έως 7, αλλά έως 70, 7, με την έννοια του πάντοτε. Και τότε οι μαθητές αυθόρμητα, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Θα περπατήσεις πάνω στα νερά του 70, 7 απέναντι στη γυναίκα σου. Θα περπατήσεις πάνω στα νερά του λόγου, στο 70, 7, απέναντι στον άντρα σου συγχωρώντας, τα παιδιά σου, στον αδελφό σου, στον ποιμένα, στον συμπρεσβύτερο. Παντού. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μας το λένε τα κείμενα, αλλά μας λέει κάτι. Στο 32. Και μόλις, προσέξτε, ανέβηκαν στο καΐκι ο Κύριος και ο Πέτρος, αρχίζει και περπατάει. Βλέπει τις συνθήκες, ο λιγοπιστή βουλιάζει. Ο Κύριος τον παίρνει και προσέξτε. Από τη στιγμή που τον σηκώνει
μέχρι να πάνε στο καΐκι, περπάτησαν μαζί στα κύματα, εκτός αν ο Κύριος τον πήρε αγκαλιά. Το πιο πιθανό είναι να περπάτησαν μαζί στα κύματα. Όταν θα αρχίσεις να καταποντίζεσαι και θα του πεις «Κύριε, σώσε με», θα σε πιάσει από το χέρι, πρόσεξε, και θα συνεχίσεις να περπατάς μαζί του στα κύματα. Εδώ το περιστατικό είναι ακόμα πιο ζωρικό, γιατί σε άλλο περιστατικό τον είχαν εκεί και κοιμόταν και τον ξύπνησαν. Και παρένθεση, είναι εντυπωσιακό. Ο Κύριος δεν ξύπνησε από τα κύματα, ο Κύριος δεν ξύπνησε που κλειδωνίζεται το πλοίο, ο Κύριος δεν ξύπνησε από τη βοή του ανεμοστρόβιλου, ο Κύριος δεν ξυπνάει από το πρόβλημά σου. Ο Κύριος ξύπνησε όταν οι μαθητές του τον σκούντισαν. Άλλη μια φορά. Ο Κύριος δεν θα ξυπνήσει επειδή έχεις πρόβλημα και επειδή έχω πρόβλημα. Ο Κύριος θα ξυπνήσει, συσσαγωγικά η λέξη ανθρωπομορφικά μιλώντας, όταν εσύ τον σκουντήσεις και του πεις «Κύριε, χάνομαι. Κύριε, σώσε με». Αυτός που σας μιλάει, να σας πω κάθε πότε φοβάμαι. Ξέρετε, τι κήρυκα έχετε. Πότε φοβάμαι? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όταν ο Χριστομίμητος Παύλος έλεγε «Έξωθεν μάχε, έσωθεν πληθυντικός αριθμός». Φόβη. Φόβη για μένα, φόβη για την κυρά, φόβη για τα παιδιά, φόβη για τα εγγόνια, φόβη για τη διακονία, φόβη για το έργο, φόβη για την Ελλάδα. Από όλα έχει ο Μπαχτσής. Αλλά κάθε φορά, καθήν ημέρα αν φοβηθώ, σε σένα θα ελπίζω. Όταν στο ταξίδι και στην πορεία της πίστης αρχίσεις να καταποντίζεσαι, μία λέξη, ένα πρόσωπο, «Κύριε, Κύριε», αυτό έκανε ο Πέτρος. Και επειδή έκανε αυτό ο Πέτρος, είχε καρδιά από τη χάρη του Θεού, πρόσεξε, να μη σκανδαλίζεται και στο κοσκίνισμα του εχθρού που τον οδήγησε να τον αρνηθεί τρεις φορές και την τελευταία φορά με όρκο, ούτε πολύ περισσότερο όταν ενώπιον των 11 θα του πει ο Χριστός, αφού δευτερόλεπτα πριν τον έχει ευλογήσει και τον έχει πει σε μακάριο Σίμωνα, «Υπάγε ο πίσω μου, Σατανά». Ερώτηση, πού ήταν ο Σατανάς, αδελφοί, εκείνη την ώρα? Μέσα στον Πέτρο. Στη σάρκα του Πέτρου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εν τη σαρκή μου, στη σάρκα μου, δεν κατοικεί εν εμή σε μένα αγαθό, καλό, τίποτα». Γι' αυτό ο Χριστός μας τον Νικόδημο, εσύ ο δάσκαλος του Ισραήλ, όπως ο Μωυσής ύψωσε το περιστεράκι στην έρημο, το αρνάκι, το αθώο, το αηδόνι, ποιο, το φίδι. Γιατί μετά την πτώση, δυστυχώς, η δηλητηριώδης φύση του φιδιού, του πνευματικού, διοχετεύτηκε στο είναι μας. 2 χρονών παιδάκι γράφει με μαρκαδόρο και μπογιά στον τοίχο, 2 χρονών παιδάκι, και του λέει η γιαγιά του, «Εσύ το έκανες?» «Όχι», πρώτο ψέμα. «Ποιος το έκανε?» Η μικρή που είναι 5 μηνών. Ερώτηση, σε ένα παιδάκι 2 χρονών, ποιος του έμαθε το ψέμα? Ποιος του έμαθε το ψέμα σαν αμυντική λειτουργία? Είμαστε εκ φύσεως, λέει ο Λόγος του Θεού, τέκνα οργής. Μεγαλώνοντας προσθέτουμε συνειδητά τη δική μας αμαρτία και γινόμαστε τέκνα απίθειας, ανυπακοής. Και το πνεύμα, λέει, του Σατανά, της εξουσίας του αέρος που ενεργεί τώρα σε ποιους? Στους ιούς της απιθίας. Μόνο στους ιούς της απιθίας? Δυστυχώς όχι. Τα τρομερά λόγια του Πέτρου στον Ανανία. «Γιατί», του λέει,
Προσέξτε, είχε πουλήσει το κτήμα του. Ναι, δεν τα έφερε όλα τα λεφτά στον Πέτρο. Έφερε όμως τα 3/4 των χρημάτων. Εμείς τα λέγαμε αμήν, αδελφέ. Γιατί ο Σατανάς, κρατήστε τη φράση, σε έναν πιστό, και ο Θεός τον έκρινε εκείνη την ώρα, παίρνοντας του πρόωρα τη ζωή, για να μην τον κατακρίνει αιώνια. Γιατί ο Σατανάς εγέμισε την καρδιά σου, ώστε να ψευστείς στον Πέτρο, όχι στον Πέτρο. Πού? Στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά επειδή ο Πέτρος έχει αυτή τη σχέση, να σε πει ο πρεσβύτερος σιωπημένα δημόσια Σατανά, θα έρθεις την άλλη Κυριακή στην εκκλησία αυτή? Σε καμία περίπτωση. Θα φύγεις με τα χίλια και θα περάσεις τον πρεσβύτερο και τον ποιμένα και την εκκλησία Γενναίες 14. Ο Χριστός λέει, αποκαλεί τον Πέτρο Σατανά, και ο Πέτρος τον αγκαλιάζει και γίνεται ο κορυφαίος των Αποστόλων, και σε έναν προδότη τον λέει φίλο, τον Ιούδα, και αυτός τον προδίδει. Στην πορεία της πίστης ζω μέσα στη χάρη. Στην πορεία της πίστης θα περπατήσω στα κύματα και θα αρχίσω να καταποντίζομαι. Θα αρχίσω να καταποντίζομαι και θα συνεχίσω να περπατώ στα κύματα. Θα συνεχίσω να περπατώ στα κύματα και θα συνεχίσω να καταποντίζομαι. Και έτσι πάει. Δεν υπάρχουν σούπερμεν πνευματικοί. Η σχέση είναι ζωντανή, η σχέση πάλεται. Σήμερα λέω αλληλούια. Το βράδυ με έχει πάρει από κάτω, σας έλεγα πρόσφατα. Γιορτάζω, πανηγυρίζω. Την άλλη μέρα αμφιβάλλω. Είμαι καλά τώρα, δεν είμαι καλά αύριο. Έχω όρεξη για το Λόγο του Θεού σήμερα. Δεν έχω καμία όρεξη αύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάω τον Κύριο. Αυτό δεν σημαίνει πάνω απ' όλα ότι δεν με αγαπάει Εκείνος. Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι, ποιοι ήταν στο καΐκι, οι 12. Τι είπαν αυτοί? Ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας, αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού. Ένα λεπτό, τελειώνοντας. Δεν το ήξεραν. Το ήξεραν. Αλλά κάθε φορά που τον λατρεύω, τον λατρεύω κάτω από μια καινούργια διάσταση. Κάθε φορά που τον προσκυνώ, τον προσκυνώ ύστερα από μια έξτρα αποκάλυψη. Κάθε φορά που τα Σεραφείμ χιλιάδες χρόνια λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ανταπόκριση μιας καινούργιας θεώρησης. Για θυμηθείτε τον Ιώβ, τι λέτε, ο Ιώβ δεν λάτρευε το Θεό του? Τον λάτρευε. Μετά, όταν τέλειωσε το ανεπανάληπτο ερωτηματολόγιο, έχει πατέρα η βροχή, μπήκε στους θησαυρούς της χιόνος, που ήσουν όταν θεμελίωνα τη γη κλπ. Κλπ. Άκουγα για σένα, του λέει, με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Τώρα, Ιώβ, η ετοιμιγωρία του Θεού για σένα δεν ήταν στον εχθρό της ψυχής? Έβαλε στο νου σου τον δούλο μου Ιώβ, φοβερός ο τίτλος. Τον δούλο μου Ιώβ, άνθρωπος δίκαιος, ευθύς, φοβούμενος στο Θεό, απεχόμενος από κακού. Δεν τον λάτρευες όλα αυτά τα χρόνια? Και βέβαια τον λάτρευα. Τώρα τον λατρεύω μετά, ύστερα από μια τελείως διαφορετική νέα πνευματική θεώρηση και αποκάλυψη και φανέρωση του εαυτού του. Βδελίσομαι με αυτό. Τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Αποτέλεσμα. Βδελίσομαι με αυτό. Συχαίνω με τον εαυτό μου. Και εκπληκτικό, και μετανοώ. Ποιος μετανοεί, αδελφοί? Ο Άγιος. Ποιος μετανοεί? Ο δούλος του Κυρίου. Γι' αυτό οι άμβονες για χρόνια, όχι σκόπιμα, αλλά μας ξέφυγε, δεν σας κηρύξαμε σωστά τα λόγια του Κυρίου για μετάνοια και πίστη. Δεν λέει ο Χριστός, μετανοήσατε και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο. Το μήνυμά του ήταν σε χρόνο διάρκειας, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Μέχρι να ολοκληρώσει η πορεία και το ταξίδι της πίστης, θα μετανοήσεις πολλές φορές. Όπως ο Ιώβ, όπως ο Πέτρος, όπως ο Δαβίδ. Γίνεται χαρά στον ουρανό, όχι για έναν αμαρτωλό που μετανοήσε, αλλά για έναν αμαρτωλό μετανοούντι που μετανοεί και επιστρέφει συνεχώς. Καινούρια φανέρωση, καινούρια αποκάλυψη, καινούρια ομορφιά του προσώπου του, καινούρια μετάνοια, καινούρια εξάρτηση, καινούρια λατρεία. Εντυπωσιακό 33. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας, αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού. Μα
λίγο πριν, πόσο καιρό πριν, ένας από αυτούς στην παρουσία όλων είπε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Εδώ τι είναι αυτή η ομολογία? Είναι η ίδια ομολογία, αλλά κάτω από άλλη θεώρηση. Είναι η ίδια ομολογία, κάτω από εντελώς καινούρια οπτική γωνία. Χρειαζόμαστε «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, στο δικό σου το φως θα βλέπουμε φως». Γι' αυτό γονάτιζε ο Παύλος και ζητούσε για τις τοπικές εκκλησίες «Να σας δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού». Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού». «Εγώ είμαι, μη φοβάστε, ποιος είσαι εσύ?» «Είμαι ο Υιός του Θεού, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, αυτός που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αυτός που καρφώθηκε στο σταυρό για μένα και για σένα, αυτός που νίκησε το θάνατο, αυτός που με λαχταρά και με αγαπά τόσο πολύ, ώστε με το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μπει μέσα μου και οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή του ενεμή λαλούντος Χριστού. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού». Έτσι λοιπόν, όταν επί τη βάση του λόγου του περπατάς τα κύματα και αρχίζεις να καταποντίζεσαι και θα γίνει ξανά και ξανά μία λέξη «Κύριε». Μία λέξη «Κύριε». Η δεύτερη λέξη «Σώσε με». Και να είσαι σίγουρος, θα το κάνει. Και όταν θα το κάνει, και όταν θα σε πιάσει από το χέρι και θα σε βγάλει στην επιφάνεια, θα συνεχίσεις να περπατάς μαζί του στα νερά, μέχρι την επόμενη φάση που στην πορεία, και εγώ και εσύ δυστυχώς, ολιγόπιστε εις τη ευίστασα. Κοίταξε πόσες φορές στο παρελθόν έκανε ο Θεός την επέμβασή του στη ζωή σου. Πόσες φορές την έκανε στη δική μου τη ζωή, και όμως στην επόμενη κοιλάδα και στο επόμενο πρόβλημα, πόσο εύκολα μας παίρνει από κάτω και πόσο εύκολα δεχόμαστε τον τίτλο «Και εμείς ολιγόπιστε». Σε άλλο περιστατικό, ολιγόπιστοι, πού είναι η πίστη σας? Ας προσευχηθούμε.